Ξεκινάω με ένα πάρτι όπου οι επώνυμοι ήταν άφθονοι. Είναι πολύ πάρα πολύ πάντως. Ευχαριστώ. Τώρα την κατέστρεψες. Ευχαριστώ πολύ, κούκλα μου. Να είσαι καλά. Δεν το λες αυτό ποτέ σε μια γυναίκα. Χάλια δηλαδή. Χάλια. Κουρασμένη χωρίς σύντροφο, μια χαρά στη ζωή σου όλα, ε. Ωραία υποδοχή. Καλύτερα να φύγω. Αγόρι θα βρεις, τι θα γίνει. Παιδιά, πιστεύω ότι δεν μπορεί κανένας να έχει αυτή την επιλογή. Δηλαδή, ό,τι τύχει, όποτε είναι να τύχει. Δεν μπορούμε να πούμε το θέλω τώρα και θα το έχω τώρα. Γενικά, επειδή ανεβάζεις διάφορες πολύ ωραίες κατά με φωτογραφίες στα social media, sexy, ξέρεις, που προκαλούν κάποιους, σε πλησιάζουν πιο εύκολα στα social media. Δεν είναι ότι θα ανεβάσω μια φωτογραφία και μετά θα πάρω 10 περισσότερα μηνύματα. Δηλαδή, όσο παίρνω και σε μια κανονική φωτογραφία, θα πάρω και σε μια αρτιστική φωτογραφία. Γι' αυτό λέω, επειδή δεν είναι λίγο ψαχμένες, δεν είναι... Αρκετά ψαχμένες, ναι. Μπορώ να πω. Πάντα μου άρεσε η φωτογραφία και πάντα μου άρεσε να δημιουργώ κόνσεπτ για να βγάλω κάποια φωτογραφία. Γιατί και σε όλο αυτό μπαίνει μέσα και ο ηθοποιός που είναι μέσα μου. Κατ. Πάμε όλοι και μπροστά. Τι έλεγα, κατ. Α, ναι. Δεν έβγαινες ποτέ με κάποιον ο οποίος σου ζούνται έτσι ραντεβού και ό,τι άλλο προκύψει μέσα από το Instagram. Αρμόμενος από κάποια φωτογραφία. Όχι, άμα μου στείλεις μήνυμα από social media, κατευθείαν είναι άκυρο. Ενώ από κοντά με κάποιον ξένο θα έβγαινε. Ναι. Θα χώριζες με κάποιον που θα σου έλεγε να μην έχει social media. Βέβαια. Δεν θα χώριζα με κάποιον που θα μου έλεγε να κάνω το οτιδήποτε. Εσύ έχεις εμπιστοσύνη γενικά, ας πούμε το αγόρι σου έκανε έτσι διάφορες σεξι φωτογραφίσεις ή αντίστοιχα με σένα. Καθόλου, είμαι πάρα πολύ ζηλιάρα. Άρα δεν θα σας... Εσύ να το κάνεις, ο άλλος όχι. Δεν δίκιο αυτό. Στη ζωή μου, εμένα συνήθως, όταν πάει ο ένας τομέας, δεν πάει ο άλλος. Δηλαδή, όταν είμαι πολύ καλά στα προσωπικά, κάτι γίνεται στα επαγγελματικά και τούμπαλιν. Προσπαθώ να βρω κι εγώ αυτή την ισορροπία που όλοι θέλουμε στη ζωή μας. Δεν τα καταφέρνω πάντα, αλλά τι να κάνουμε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή, που πάνε καλά τα επαγγελματικά, τα προσωπικά, να υποθέσω, χάλια. Δεν θα το έλεγα. Τα τελευταία χρόνια θα πάω κάπως καλύτερα, στο συνδυασμό. Πιο πιθανό λοιπόν είναι... Παλιά όμως ήταν η κατάσταση δραματική. Πιο πιθανό λοιπόν είναι να είναι κάποιος μέσα από το χώρο, που θα είναι και πιο βολικό. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, όταν δουλεύεις πάρα πολύ και δουλεύεις σε ένα συγκεκριμένο χώρο και συναναστρέφεις ανθρώπους από το χώρο, έχεις περισσότερες πιθανότητες ο άνθρωπος που θα γνωρίσεις και θα σε ενδιαφέρει να είναι από τον ίδιο χώρο από σένα. Αλλά δεν είναι και απόλυτο αυτό.